Στο Βόλο και στο Αχιλοπούλιο νοσοκομείο βρέθηκε σήμερα το πρωί αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Η κυρία Γκάγκα, μεταξύ άλλων στις δηλώσεις της, αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο του Βόλου. Ωστόσο, τόνισε ότι κανείς δεν θα μείνει χωρίς περίθαλψη. Αναφέρθηκε και στις προσλήψεις που έγιναν στο νοσοκομείο Βόλου, ενώ υπογράμμισε ότι θα γίνουν και άλλες, όχι μόνο σε ιατρικό αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό. Τέλος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προσταθούν και άλλες κλίνες του ιδιωτικού τομέα στη μάχη κατά του κορονοϊού. Πρέπει, πιστεύω, να κάνουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας μας για να σταματήσουμε τη μετάδοση. Δηλαδή, φοράμε μάσκα, κρατάμε τα μέτρα, εμβολιαζόμαστε. Αυτά που δείχνουν ότι μπορούν να κρατήσουν τα κρούσματα σε έναν πιο λογικό αριθμό, όχι μόνο για την πίεση στο σύστημα υγείας, αλλά γι' αυτό καθεαυτό τον κίνδυνο στον καθένα μας. Στα κενά. Αλλά κοιτάξτε, δεν πρέπει να παίρνεις τις αποφάσεις σου μόνο με βάση αν έχεις κενά ή δεν έχεις κενά, αλλά με το ποια είναι η σωστή απόφαση για όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτό το σύστημα. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΗ, εμβολιασμένοι στις μέτρα από 8% που παλιότερα. Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού, δηλαδή οι ενήλικες, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες, είναι εμβολιασμένοι πάνω από 70%. Από αυτούς, κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ μεγάλης ηλικίας με λιγότερο ικανοποιητικό ανοσοποιητικό, κάποιοι έχουν πολλά προβλήματα, παραδείγματος χάρη, λευχαιμία, άλλους, που είναι λογικό να ξανανοσήσουν όπως ξανανοσούν και με γρήπη. Το χρόνο, κάθε χρόνο έχουμε θανάτους από γρήπη παρά τον εμβολιασμό. Άρα δεν είπαμε ότι είναι 100%. Είναι σημαντικό λοιπόν και ο εμβολιασμός που προστατεύει σε ένα τεράστιο ποσοστό και να κρατάμε τα μέτρα. Κανείς ασθενής δεν θα μείνει χωρίς φροντίδα νοσηλευτική. Αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να έχουν όλοι οι ασθενείς τη φροντίδα. Τα σχέδια σας λέω και πάνω. Γενικές επισημάνσεις. Στο Βόλο θα έρθουν κάποιοι γιατροί, θα προσθεθούν κάποια κρεβάτια. Να προσθεθούν κάποια κρεβάτια, τι εννοείται? Πού να προσθεθούν τα κρεβάτια, στον διάδρομο? Δεν έχουμε κλίνες. Με πλέον είναι όλες κατηλημένες. Θα χρησιμοποιούν άλλες κλίνες μέτρα. Ναι, βεβαίως. Δυστυχώς και σε άλλες κλινικές στο παρελθόν. Νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην υπάρχει διασπορά και προσέχουμε όσο μπορούμε να τηρούμε τα πρωτόκολλα. Ατυχίες μπορεί να συμβούν, σε όλα τα συστήματα συμβαίνουν. Κάποιοι άνθρωποι που έρχονται με αρνητικό τεστ μπορεί μετά από μία μέρα να θετικοποιηθούν και να υπάρχει διασπορά. Προσέχουμε πάρα πολύ, τηρούμε συνεχώς τα πρωτόκολλα ώστε να μην κολλήσει αφενός το προσωπικό που και εμβολιασμένο είναι και τηρεί τα μέτρα και να μην κολλήσουν και οι άλλοι ασθενείς. Έχουμε το νου μας, η επιτήρηση είναι συνεχής και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Όπως χρειάστηκε ασθενείς από το Βόλο να μεταφερθούν στη Λαμία, μεταφέρθηκαν και ασθενείς από τη Λαμία στο νοσοκομείο του Βόλου και στα όρια της υγειονομικής μας περιφέρειας. Άρα λοιπόν το ένα νοσοκομείο στηρίζει το άλλο. Αυτό σας λέω ότι υπάρχει διαχείριση των ασθενών οι οποίοι θα προσέλθουν, είτε χρειάζονται κλίνη απλή νοσηλείας, είτε χρειάζονται κλίνη μεθ. Σε αυτό το οποίο μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε με εντελώς κατηγορηματικό τρόπο ότι κανένας ασθενής δεν θα μείνει εκτός κλίνης. Είτε νοσηλευτής στο νοσοκομείο του Βόλου, είτε νοσηλευτής σε ιδιωτική μονάδα, είτε νοσηλευτής στο νοσοκομείο της Λάρισας. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών ιατρών, κ. Καυτούρας, τοποθετήθηκε με αφορμή την επίσκεψη της αναπληρώτριας υπουργού, επισημένοντας χαρακτηριστικά ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο δεν έμειναν καθόλου ικανοποιημένοι από τις δηλώσεις της. Εγώ είμαι πολύ ανήσυχος και οργισμένος με τον κύριο Περιφερειάρχη, που δυστυχώς κρύβει την πραγματικότητα. Στο άκουσμα ότι ένας γιατρός για 110-120 ασθενείς προσπάθησε να το απαξιώσει. Δυστυχώς. Έτσι δεν μπορείς να βοηθήσεις τους συνανθρώπους που υπηρετείς μέσα από αυτή τη θέση. Είναι ντροπή, είναι προσβολή προς όλο το θεσσαλιώτικο λαό. Αυτό έχω να πω. Όσον αφορά για την Υπουργό, πιστεύουν τώρα που θα μιλήσουμε και σαν Σύλλογος Νοσοκομειακών να είναι πιο ουσιαστική και πιο συγκεκριμένη. Θέλουμε λύσεις αύριο, μεθαύριο, μέσα στην εβδομάδα, γιατί θα χαθεί κόσμος. Χαθεί κόσμος. Θέλουμε άμεσα λύσεις. Θα δούμε. Αλλά πραγματικά προσβάλλει τους πολίτες η συμπεριφορά του υπεάρχη. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Πρέπει να κάνουν τώρα κάτι άμεσα. Συνάντηση με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας είχε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, κ. Τσάμης. Είναι μια προσπάθεια πολύ δύσκολη που γίνεται και πρέπει να βοηθήσουν την κατάσταση όλοι. Βέβαια, σε αυτό το σημείο που φτάσαμε, δεν έπρεπε να φτάσουμε, γιατί θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί όλο αυτό. Γιατί είχαμε χρόνο, είχαμε προειδοποιήσεις στο προηγούμενο διάστημα και έπρεπε να είχε προβλεφθεί ένα πλάνο που θα κάλυπτε τέτοιου είδους ανάγκες. Προς το παρόν, ας μην το συζητήσουμε, θα το συζητήσουμε αργότερα. Ελπίζουμε μόνο οι συνάνθρωποι μας να προσέξουν το επόμενο διάστημα, να τρέξουν να εμβολιαστούν, γιατί πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα το επόμενο χρονικό διάστημα. Να μην ακούν τους ανεύθυνους και επικίνδυνους αυτούς τους ανθρώπους που καταφέρονται να δίνουν των εμβολίων και να ακούν τους επιστήμονες και μόνον αυτούς και να βλέπουν την κατάσταση που επικρατεί.
Καλούμε λοιπόν να προστρέξουν ακόμη και τώρα. Την ίδια ώρα υπήρξε κινητοποίηση σωματείων στο νοσοκομείο του Βόλου με αφορμή την επίσκεψη της κυρίας Μίνας Γκάγκα. Σε ανακοίνωση του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι οι συγκεντρωμένοι απέτησαν την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, την κάλυψη των εγκληματικών ελλείψεων των μονάδων υγείας σε υποδομές και προσωπικό, καθώς και την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, που στη συγκεκριμένη τραγική κατάσταση με την πανδημία θα μπορούσε να σώζει ζωές.